Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης αμφισβητεί τον Στέφανο Κασελάκη και θέτει θέμα ηγεσίας. Έτοιμος να διεκδικήσει ο ίδιος την αρχηγία. Η απάντηση Κασελάκη και η έντονη αντίδραση της ομάδας Τσίπρα. Γιατί αποχώρησαν οι εκπρόσωποι της από τη συνεδρίαση και γιατί καταγγέλνουν επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρων. Ρεπορτάζ και απευθεία σύνδεση. Νέα φωτιά παίρνει η πολιτική κόντρα για τις πυρκαγιές. Οι προτάσεις Κασελάκη για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της πολιτικής προστασίας. Τι λέει η κυβέρνηση. Σκληρή επίθεση από ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ. Με γιουχαρίσματα υποδέχτηκαν τον Υπουργό Υγείας στη Λέρο. Πυκνώνουν τα περιστατικά έλλειψης ειδικοτήτων στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Ο Ριλά εξέταζε ασθενείς σε εφημερία στους Μολάους, καθώς δεν υπήρχε παθολόγος. Παρολίγο νέα τραγωδία σε Λούνα Πάρκ του Οροπού. Τι λέει αυτό από τις μάρτυρες στο Άττικα. Τσουνάμι αποκαλύψεις για τις παρατυπίες του Λούνα Πάρκ, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος. Πετάνε τον μπαλάκι των ευθυνών οι αρμόδιοι για το ποιος φραγίζει ένα Λούνα Πάρκ που δεν έχει άδεια. Απόγνωση και θρήνο στην οικογένεια του θύματος. Κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε το δελτίο μας με τις καταιγιστικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας Κασελάκη από τον Παύλο Πολάκη. Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα είχε τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας μετά το επεισόδιο στην Επιτροπή της Βουλής που τον έφερε σε αντιπαράθεση με την κυρία Αθηνά Λινού και από τους βασικούς υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη μετατράπηκε σε αντίπαλο δελφίνο. Πάμε στην Κουμουνδούρου που βρίσκεται ο πολιτικός μας συντάκτης Ιάσων Σχοινάς Παπαδόπουλος να δούμε μαζί τις εξελίξεις, όλα όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της σημερινής συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας. Αθηνά, δεν έχουν τέλος οι σεισμικές δονήσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη σήμερα επί της ουσίας να αμφισβητεί ανοιχτά κατά την διαδικασία της πολιτικής γραμματείας την ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη. Ο Παύλος Πολάκης μπήκε στην συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας με μία ώρα καθυστέρηση και σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, αυτό το οποίο τόνισε ο βουλευτής Χανίων μεταξύ άλλων, ανέφερε, είναι ότι με την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο κόμμα, είπε, δεν μπορούμε να προχαρήσουμε σε σοβαρή διεκδίκηση μεγάλη κυβερνητικής αλλαγής και συμπλήρωσε ότι παράγουμε πολύ περισσότερη παραπολιτική ύλη από πολιτική γραμμή και συμπλήρωσε ότι χρειάζεται ένα πρόγραμμα λαϊκά κατανοητό, κοινωνικά αναγκαίο σε σύγκρουση με τη διαπλοκή που να φέρνει ελπίδα στη νέα γενιά και τόνισε ότι δυστυχώς η σημερινή μας ηγεσία κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το εξασφαλίσει, γι' αυτό χρειάζονται μεγάλες αλλαγές και σύντομα με τον ίδιο να συμπληρώσει ότι όσο τον αφορά θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί γι' αυτό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αθηνά φαίνεται να απάντησε στον Παύλο Πολάκη ότι δεν θα σηκώσει το γάντι και μάλιστα κατά πληροφορίες είπε ότι δεν θα ταλαιπωρήσει το κόμμα. Όποιος θέλει ας κινήσει διαδικασίες, ενώ σε δεύτερο χρόνο είπε ότι δεν θα τα βροντίξω ποτέ. Φαίνεται Αθηνά προς τον λόγο γεγονός αλλάζει τις μέχρι στιγμής ισορροπίες και τα ισοκομματικά δεδομένα, καθώς όπως προείπες και εσύ, ο Παύλος Πολάκης αποτελούσε έναν εκ των βασικών υποστηρικτών του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο με τα σημερινά δεδομένα δεν ισχύει. Ιάσονα, πότε θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή και ποιες είναι οι διαδικασίες για την εκλογή νέας ηγεσίας? Δεν υπατίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα εκλογής νέας ηγεσίας εφόσον δεν τεθεί είτε πρόταση μορφής στην Κεντρική Επιτροπή είτε δεν τεθεί το ζήτημα στο επικείμενο καταστατικό συνέδριο. Άρα η διαδικασία αλλαγής ηγεσίας αυτή τη στιγμή επισήμως ως πρόταση θεσμικά, δηλαδή είτε στην Κεντρική Επιτροπή είτε στο καταστατικό συνέδριο, δεν έχει υπάρξει, άρα μένει να δούμε το τι θα επακολουθήσει. Έχουμε την Επιτροπή Καταστατικού αύριο, Ιάσονα, τι αναμένουμε εκεί? Αύριο είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού. Υπενθυμίζω ότι έχουν υπάρξει άλλες δύο συνεδριάσεις της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου που ήταν εκρηκτικό το κλίμα στην μία, στην άλλη το κλίμα ήταν καλύτερο. Πάντως αύριο, αν μη τι άλλο, επειδή θα κατατεθούν επιτάπητος οι προτάσεις για τις επικείμενες αλλαγές στο καταστατικό συνέδριο που υπενθυμίζω ότι θα λάβει χώρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, είναι δεδομένο ότι οι διαφορετικές πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουν θέσεις μάχης, καθώς
και εκεί θα εκφραστούν διαφωνίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Στέφανος Κασελάκης έχει εκφράσει συγκεκριμένες σκέψεις αναφορικά με τις καταστατικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν, με την ομάδα των 87 να κάνει λόγο για ρευστοποίηση του κόμματος. Μένει να δούμε πώς αυτό αύριο θα μετουσιωθεί σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Καταστατικού. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, όπου εκεί θα ξεδιπλώσουν τις προθέσεις τους όλες οι πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολάκης. Μάλιστα, Ιάσο, να είχαμε σήμερα και την αποχώρηση των εκπροσώπων της ομάδας των 87, των 8 ατόμων αποχώρησαν από την συνεδρίαση και μάλιστα κάνανε λόγο για δολοφονία χαρακτήρων σχετικά με την είσοδο του κυρίου Κασελάκη στην Βουλή και τα όσα έχουμε αναφέρει το τελευταίο διάστημα σχετικά με τους ανθρώπους που προηγούνται του κυρίου Στέφανου Κασελάκη για την είσοδό του στη Βουλή ως βουλευτής πλέον. Επί της ουσίας αποχώρησε η λεγόμενη Φρουρά Τσίπρα, δηλαδή στελέχη τα οποία είναι πρώην συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού και έχουν αναφορά σε αυτόν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Γιάννης Ραγκούς, ο Θανάσης Χαρόπλος, ο Αλέκος Φλαμπουράρης και άλλα στελέχη. Αποχώρησαν από την ψηφοφορία, δηλαδή στο τέλος της διαδικασίας αποχώρησαν. Άλλο ένα σκηνικό ρήξη στο ισοκομματικό, στο τοπίο του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε κάποιος να πει. Πάντως αποχώρησαν δημοσιοποιώντας ένα πολύ μα πολύ σκληρό κείμενο καταγγέλλοντας την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων για την πρόταση αναφορικά για το σχέδιο διάσωσης των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε σχέση με την υπόθεση αντικατάστασης του Όθωνα Ηλιόπουλου κατηγόρησαν την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για φραξιονιστική λειτουργία και για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρων, όπως προείπες αναφορικά με την όλη συζήτηση που έχει ανοίξει όλο το προηγούμενο διάστημα για το ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα αντικαταστεί στον Όθωνα Ηλιόπουλο, καθώς υπάρχει και το αίτημα ο Στέφανος Κασελάκης να μπει στη Βουλή, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν είναι ορατό. Πριν από λίγο είχαμε νέα αντίδραση του κύριου Κασελάκη στα όσα έγιναν σήμερα, Ιάσονα. Ναι, υπήρξε αντίδραση από την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη. Πριν σου πω για την αντίδραση, να σου πω ότι στην ανακοίνωση πάντως της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το θέμα του Όθωνα Ηλιόπουλου, τονίζεται ότι είναι αυτονόητο ότι η παρουσία του Προέδρου του Κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα δυναμώσει τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μεγάλη αντιπολιτευτική προσπάθεια του κόμματος. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, κυριολεκτικά, ο Στέφανος Κασελάκης δημοσιοποίησε ένα εκτενές κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου από τη μία πλευρά εξαπολύ δρυμή κατηγορώ εναντίον των 87 και απ' την άλλη τίνει χείρα φιλίας προς την πλευρά του Παύλου Πολάκη. Να σου πω ότι από την πλευρά του ο Στέφανος Κασελάκης κατηγορεί τους εσωκομματικούς του αντιπάλους για εσωκομματικό πόλεμο. Λέει μέσα στο κείμενό του ότι στην πολιτική γραμματεία την ώρα που ο κόσμος ανά τη χώρα αποδοκιμάζει τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς του, κάποιοι φρόντισαν πάλι να δώσουν ανάσες στο καθεστώς Μητσοτάκη, σημειώνει ο Στέφανος Κασελάκης. Ενώ για τον Παύλο Πολάκη λέει ότι δεν μιλάω για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος μίλησε σε πολιτική βάση και μάλιστα προαναγγέλει ότι θα τον συναντήσει. Στρέφει, όπως προείπαμε, τα πυρά του κατά των 8 στελεχών και κατά της ομάδας των 87. Χαρακτηρίζει την ανακοίνωση και την στάση τους λυπηρή και σίγουρα κατώτερη των περιστάσεων, όπως τονίζει. Τους κατηγορεί για τη στάση τους αναφορικά με τα μέσα ενημέρωσης. Ενώ για το θέμα της αντικατάστασης του Όθωνα Ηλιόπουλου, ο Στέφανος Κασελάκης, μεταξύ άλλων, λέει ότι δεν θέλω να θέσω το εγώ μπροστά, αλλά ξέρω τι θα έπρατα στη θέση των άλλων επιλαχόντων, όπως και ξέρω ότι δεν θα άφηνα την αξιωματική αντιπολίτευση να υποκύψει σε οποιοδήποτε εκβιασμό από κανέναν. Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα καλούσα τους 87 αντί να αποχωρούν από συνεδριάσεις εκδίδοντας κείμενα που μας διαιρούν, να κοιτάξουν μέσα τους και να αναλογιστούν πού ανήκουν συναισθηματικά, πολιτικά και ηθικά. Στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε κάποιο κόμμα που ακόμα δεν έχει γίνει και περιμένουν το σήμα ώστε να αποχωρήσουν, τον ίδιο Στέφανος Κασελάκης ομαδικά, στο όνομα μιας διαπλεκόμενης νεφελώδους μεγάλης κεντροαριστεράς. Σκληρό κείμενο και από τον Στέφανο Κασελάκη. Το μήνυμα του κύριου Κασελάκη. Μετά από όλα αυτά υπάρχει εικόνα, πώς τοποθετείτε... Ναι, Ιάσονα. Καταλήγει, έχει ενδιαφέρον το πώς καταλήγει ο Στέφανος Κασελάκης, λέγοντας όποιος θέλει να ξαναμετρηθούμε είναι ευπρόσδεκτος. Λέγοντας ουσιαστικά ότι αν θέλει κάποιος να θέσει ζήτημα ηγεσίας, εδώ είμαι προσωπικά. Θα προτιμούσα να μας επιτρέψουν με αξιοπρέπεια να αναμετρηθούμε το αύριο, καταλήγει ο Στέφανος Κασελάκης και δίνει ένα σαφές μήνυμα και προς την πλευρά των 87, εμέσως και προς την πλευρά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος έθεσε ζήτημα ηγεσίας. Ιάσονα, έχουμε εικόνα πώς τοποθετείται μετά από όλα αυτά ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
Εντάξει, είναι δεδομένο ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο, ούτε αναμένεται να υπάρξει από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάντως, όπως γνωρίζουμε, ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθεί τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, χωρίς να τοποθετηθείτε φυσικά δημόσια. Πάντως, είναι δεδομένο, Αθηνά, ότι με βάση και, και τις σημερινές καταιγιστικές εξελίξεις, η απόσταση μεταξύ του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του νυν Προέδρου του κόμματος μεγαλώνει και μοιάζει αγεφύρωτη. Είναι σαφές. Ιάσον, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν για τις πληροφορίες σου και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις στη θυελλώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι ραγδαίες μετά τις βόμβες Πολάκη και την αποχώρηση 8 μελών από τη διαδικασία. Η σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ξεκίνησε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι με τον Παύλο Πολάκη να δίνει το παρόν στη διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Χανίων αμφισβήτησε ανοιχτά για πρώτη φορά την ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη. Σε σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάντως, είχε ξεδιπλώσει τις προθέσεις του, καθώς υποστηρικτής του του ζήτησε να θέσει υποψηφιότητα με τον ίδιο να μην το αρνείται. Παύλο, ο κόμπος έφτασε στο χτένι που λέμε στο χωριό μου. Ζητάμε εκλογές και κατέβα υποψήφιος. Όλα στην ώρα τους. Συγχρόνως, ο Παύλος Πολάκης επανήλθε στην υπόθεση της Αθηνάς Λινού, εξαπολύοντας νέα σφοδρή επίθεση εναντίον της, ζητώντας μάλιστα την παρέμβαση της δικαιοσύνης για τις απευθείας αναθέσεις. Δεν μπορεί βουλεύτρια ενός κόμματος που καταγγέλει το καθεστώς των απευθείας αναθέσεων, όπως έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα, να έχει πρωτοστατήσει η ίδια σε σειρά απευθείας αναθέσεων και μάλιστα σε στενή συνεργασία με τη διακυβέρνηση και το περιβάλλον Μητσοτάκη. Τελεία και παύλα σε αυτό. Δρύμη κατηγορώ κατά της ηγεσίας του Στέφανου Κασελάκη. Και εξαπέλυσαν 8 μέλη της πολιτικής γραμματείας, μεταξύ των οποίων είναι η Όλγα Γεροβασίλη, ο Αλέκος Λαμπουράρης, ο Κώστας Ζαχαριάδης και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, οι οποίοι αποχώρησαν από την ψηφοφορία, δημοσιοποιώντας ένα πολύ σκληρό κείμενο με αιχμή του δόρατος στο σχέδιο βιωσιμότητας για την Αυγή και το Κόκκινο. Δεν νομιμοποιούμε διαδικασίες, συμπεριφορές και αποφάσεις που ευτελίζουν και εμάς ως πρόσωπα και το κόμμα μας. Στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας συζήτησης που αφορούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν δόθηκε καμία πρόταση του Προέδρου και καμία πρόταση βιωσιμότητας. Η υλοποίηση αποφάσεων και η μετέπειτα προσπάθεια λήψης λευκής επιταγής από την ηγεσία του κόμματος δρά στην κατεύθυνση απαξίωσης του κόμματός μας αλλά και μείωσης της μεταξύ μας εμπιστοσύνης. Οι οκτώ έστρεψαν τα πυρά τους κατά της ηγεσίας και για το ζήτημα αντικατάστασης του Όθωνα Ηλιόπουλου. Είναι απαράδεκτο σήμερα στην πολιτική γραμματεία εκτός ημερησίας διάταξης να τίθεται θέμα παραίτησης των εκλεγμένων και των συμμετεχόντων στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, ανατροφοδοτώντας αενάως την εσωστρέφεια και την μη παραγωγή πολιτικής, ιδιαίτερα όταν υπάρχει λειτουργία φραξιονιστικής λειτουργίας με πιέσεις σε πλήθος νομαρχιακών επιτροπών για πανομοιότητες αποφάσεις υπέρ της παραίτησης των συμμετεχόντων στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιούσαν παράσταση διαμαρτυρίας οι εργαζόμενοι της Αυγής και του Κόκκινου. Δυστυχώς, τα χειρότερα σενάρια για μας έχουν επιβεβαιωθεί. Από την πρώτη στιγμή, αν θυμάστε, λέγαμε ότι το κλείσιμο του καθημερινού ημερήσου φύλου της Αυγής δεν λύνει το πρόβλημα. Και δεν συνοδεύτηκε τότε από κανένα δημοσιογραφικό και βιώσιμο σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αυτό που περιμένουμε σήμερα από την πολιτική γραμματεία είναι μια λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο έχει αφήσει απλήρωτους πάνω από 150 εργαζόμενους να βγει και στο κόκκινο σχεδόν όλο το καλοκαίρι. Με σεβασμό στα εργασιακά μας δικαιώματα, πληρωμή των δουλευμένων και βιωσιμότητα για το σταθμό και την εφημερίδα που χρειάζεται και θα ζήσουν. Αρχικώς ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τους εργαζόμενους των δύο μέσων, ενώ απευθύνθηκε και στους δημοσιογράφους που κάλυπταν τη συνεδρίαση. Το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας που ασκείται. Όπως φαίνεται, οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, με το συνέδριο του Οκτωβρίου να αποτελεί ορόσημο για το μέλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ιάσον, να επιστρέφω σε εσένα για να δούμε τι αποφασίστηκε στην πολιτική γραμματεία για το μέλλον των εργαζομένων στα μίντια του ΣΥΡΙΖΑ, την ιστορική εφημερίδα Αυγή και το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο. Εξέδωσε σχετική ανακοίνωση η πολιτική γραμματεία, όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι για την αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης κατά οικονομικής συγκυρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο των δύο μέσων, της Αυγής και του Κόκκινου, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εξέβρεσης πόρων και χρηματοδότησης για να υπηρετηθεί το σχέδιο ανασυγκρότησης και εξορθολογισμού των μέσων ενημέρωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει και πρόγραμμα εθελούσιας για τους εργαζόμενους. Άρα, ουσιαστικά, πάρθηκε μία απόφαση αναφορικά με το ζήτημα των μέσων που αφορά την εξυγίανση και μιλά για εθελούσιες εξόδους. Υπήρξε δέσμευση ότι δεν θα γίνουν απολύσεις. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Η εξέβρεση πόρων μπορεί να αφορά κατά πληροφορίες και το ζήτημα της δανειοδότησης, του δανεισμού Αθηνά. Οι εργαζόμενοι πάντως
από την πλευρά τους εκφράζουν την ικανοποίησή τους ότι δεν θα γίνουν απολύσεις και το ότι ικανοποιημένοι είναι και για το ότι θα υπάρξει προσπάθεια να υπάρξουν έσοδα. Ζήτησαν να μην υπάρξουν μονομερείς ενέργειες από τον βασικό μέτοχο, ενώ εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι είναι ασαφή, όπως χαρακτήρισαν, τα χρονοδιαγράμματα και το σχέδιο των εθελούσιων εξόδων, και ασαφίως προς το σχέδιο καταβολής των δεδουλευμένων, δηλαδή του μηνός Ιουλίου και του επιδόματος αδείας, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Άσονα Σκηνά Παπαδόπουλο, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην κόντρα για τις καταστροφικές πυρκαγιές που υποδαβλίζεται καθημερινά με ομαδικά πυρά κατά της κυβέρνησης και των χειρισμών της, τόσο στο έργο της πυρόσβεσης, όσο και στον πολιτικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση τους. Σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αλλαγή στη λειτουργία της πολιτικής προστασίας. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντείνεται η πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά την πυρηνή τραγωδία στην Αττική. Με την κυβέρνηση να επεραμείνεται των μεπραγμένων της και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να της καταλογίζουν σοβαρές ευθύνες για την καταστροφή. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος Μαρία Σιρεγγέλα δήλωσε πως για την κυβέρνηση η ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς αποτελεί προτεραιότητα, ενώ έστρεψε τα πυρά της στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αντιλαμβάνομαι και την κριτική που πρέπει να γίνεται. Αυτός είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά το να λέμε ψέμα ότι από τα ενέργεια μέσα δεν πετούσαν τα 20 που έλεγε η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά πετούσαν τα 2 ή τα 3, μόνο και μόνο βασιζόμενοι πάνω σε ψέματα, να μπορέσουμε να κάνουμε αντιπολίτευση και να εργολοποιήσουμε μια φωτιά, αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης, δήλωσε ότι το Σεπτέμβριο το κόμμα του θα καταθέσει πρόταση νόμου για τη συγκρότηση ανεξάρτητης εθνικής αρχής πολιτικής προστασίας, με νομική, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Το επιτελικό μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη και για ζητήματα πολιτικής προστασίας έχει καταρρεύσει παταγωδώς. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα νοικιάζει περισσότερα πτυτικά μέσα από ότι η Ιταλία και η Ισπανία, και παρόλα αυτά έχουν υπερτριπλασιαστεί οι καμένες εκτάσεις. Ας αρχίσουμε από την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει στην θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας τον Βασίλη Κικίλια, αντί να τοποθετηθεί πρόσωπο εγνωσμένης επιχειρησιακής επάρκειας. Μια ανακύκλωση παλιών υλικών του κομματικού Σωλήνα. Στο ημιτελές φράγμα κόρης γεφύρης στοιχείο βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει εθνικό σχέδιο για τους υδάτινους πόρους. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, αλλά έχουμε χρέος να υλοποιούμε ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης αυτής της νέας πραγματικότητας που πλήττει πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού σε όλη τη χώρα. Στην Ελλάδα, που πια έχουμε πολύ μεγάλα θέματα φυσικών καταστροφών, λειψιδρίας, ξηρασίας, αλλά όλα αυτά δεν είναι στο πλαίσιο ενός σοβαρού προγραμματισμού, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μετά από τόσες καταστροφές, υπάρχει απέτηση της αποτελεσματικότητας. Η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας και το επιτελικό κράτος δημιούργησαν την προσδοκία ότι όλα τα κάνουμε πολύ σωστά. Και ακόμα επιμένουν, γιατί δεν θέλουν να παραδεχτούν τα λάθη τους, να ρίχνουν την ευθύνη στους πολίτες και να λένε ότι 8 στα 10 σπίτια, το επανέλαβε και ο κύριος Φόρτωμας, όσα κάηκαν μάλιστα ήταν γιατί δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες προεργασίες πυροπροστασίας ή καθαρισμού των οικοπαίδων. Αυτό είναι μια πολύ λάθος προσέγγιση. Ο λαός έχει την επιλογή της οργάνωσης και του αγώνα για να μπορέσουμε να το πάρουμε αλλιώς σαν χώρα, ανέφερε από την πλευρά του ΚΚΕ ο Νίκος Οφιανός. Ο κόσμος δεν έχει να περιμένει κάτι ούτε από αυτή την κυβέρνηση, ούτε από την άρρωστη σοσιαλδημοκρατία, η οποία έχει ευθύνες και για τις φωτιές. Τι να για κάνει, το 37%. Οργάνωση, αγώνας, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας το οποίο αντιδρά. Δεν θα μπορεί η κυβέρνηση να εμφανίζεται. Με συνοδεία ΜΑΤ θα εμφανίζεται
εργάζεται ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί για να μπορέσουμε να το πάρουμε αλλιώς σαν χώρα. Μια κυβέρνηση που αποκαλεί Γρυλανδούς τους πυρόπληκτους της Αττικής και έπειτα τους κατηγορεί για τους εμπρισμούς, συντονισμένα, είναι αναξιόπιστη και επικίνδυνη. Όσα μέτρα και να υποσχεθεί ότι θα λάβει, δεν θα τα υλοποιήσει ποτέ. Το μόνο μέτρο που σώζει τον τόπο είναι να προσφύγουν σε εκλογές και να φύγουν με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών για τη Γρυλανδία. Επόμενο μεγάλο πεδίο για την πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ζήτημα των ευθυνών για την πύρινη τραγωδία στην Αττική αναμένεται να αποτελέσει το Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο. Συνδεόμαστε με τους πολιτικούς μας συντάκτες και Γιάννη Μπασκάκη να ξεκινήσω με το κυβερνητικό στρατόπεδο και πώς σχολιάζει τη συνεχιζόμενη επίθεση που δέχεται από την αντιπολίτευση για τις πυρκαγιές. Στην κυβέρνηση Αθηνά υπεραμείνονται των πεπραγμένων τους και υπεραμείνονται και του σχεδίου των 10 σημείων που ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Πεντέλη με υπουργικό κλιμάκιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα σχέδιο με αρχή, μέση και τέλος, ενώ επιτίθενται στην αξιωματική αντιπολίτευση και στον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίον κατηγορούν ότι βλέπει μια φυσική καταστροφή ως ευκαιρία για εργαλειοποίηση και για στήρα πολιτική αντιπαράθεση. Ενώ να σου πω ότι κυβερνητικά στελέχη εξακολουθούν να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι δεν διαθέτει αξιόπιστο σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση, παίρνουμε μία πρόγευση για την τακτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία στην συζήτηση στη Βουλή που έχει ζητήσει να πραγματοποιηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση την έχει προσδιορίσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Να σου πω ότι οι κυβερνητικές πηγές μας έλεγαν ότι τοποθετούν την συζήτηση αυτή μετά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, ο οποίος θυμίζω ότι θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Η Άσονα Σχοινά Παπαδόπουλε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, σχεδόν καθημερινά επιτίθεται κατά του Πρωθυπουργού και καταθέτει προτάσεις. Τι λένε στο επιτελείο του για την τακτική του αυτή και πώς σκέφτεται να την κλιμακώσει? Είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα στα οποία θα επιμείνει από την πλευρά του και ο Άρχηγος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης και την ανεπάρκεια ως προς την υλοποίηση της πολιτικής της. Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, παρά τις εσωκομματικές τριβές, δημοσιοποίησε ένα αρκετά μεγάλο βίντεο στο οποίο ανέλησε τόσο τις ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και τις προτάσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, συγκεκριμένα ο Στέφανος Κασελάκης, δίνοντας και μια πρόγευση για τα όσα θα υποθούν και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιάσει μια σειρά συνολικών προτάσεων. Σήμερα έθεσε 5 βασικούς άξονες αναφορικά με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον γίνει στην κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πρώτον, δημιουργία ανεξάρτητης αρχής πολιτικής προστασίας. Δεύτερον, κάλυψη 3.500 κενών θέσεων στην πυροσβεστική. Τρίτον, νέα οχήματα και παραγγελία νέων Λέοπαρντ. Τέταρτον, σύσταση διαρκούς επιτροπής αποκατάστασης. Και πέμπτον, άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της πρώτης αρρωγής, Αθήνα. Μάλιστα, ψηλά στην ατζέντα λοιπόν οι πυρκαγιές για τον ΣΥΡΙΖΑ. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο για το ρεπορτάζ. Μια νέα παρολίγων τραγωδία τώρα σε Λούνα Πάρκ ήρθε χθες στη δημοσιότητα στην περιοχή του Οροπού. Αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος ενός αγοριού που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος μιλάει στο Άττικα. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως αποκαλύψεις για σειρά παρανομιών του Λούνα Πάρκ του Τρόμου στη Χαλκιδική που στήχησε τη ζωή του 19χρονου άντρα. Εξοργιστικό είναι το γεγονός πως οι ευθύνες για το ποιος έπρεπε να είχε διατάξει το λουκέτο στο μοιραίο Λούνα Πάρκ εξακολουθούν να γίνονται μπαλάκι μεταξύ Δήμου και αστυνομία. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ του Μιχάλη Κωνσταντόπουλου. Την ώρα που δεν έχουν στερέψει τα δάκρυα για τον άδικο χαμό του 19χρονου Γιάννη σε Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, μία νέα παρολίγων τραγωδία εκτυλίχθηκε την Παρασκευή σε Λούνα Πάρκ στον Οροπό. Εξάχρονο αγόρι που έπεσε σε τραμπολίνο έπεσε στο κενό, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί σοβαρά, με τους γονείς του να προχωρούν σε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και το Δήμο να προχωρά σε μερική σφράγιση της επιχείρησης. Το παιδάκι που έκανε τραμπολίνο, επειδή ήμουν μπροστά στο σκηνικό, έπεσε και τραμπολίνο, ξαφνικά έπεσε από κάτω από το διάσμα που ήταν τραμπολίνο, αλλά επειδή από όσοι ήμασταν μπροστά, έγινε το άγχος της μητέρας που, όπως είναι λογικό και φυσικό, έχασε το παιδί της μπροστά της και βρίσκεται κάτω. Άμεσα έφτασε στο σημείο και υπεύθυνος του καταστήματος, όπου μίλησε με τους γονείς, αλλά οι γονείς, όπως είναι λογικό, είχαν πάρει το αμόκ
που είδα το παιδί τους να πέφτει και μετά αποχώρησα. Παράλληλα, συνεχίζεται το πινκ-πονκ των ευθυνών μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, αστυνομικών αρχών και Υπουργείου Ανάπτυξης για το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να σφραγίσει ένα ακατάλληλο Λούνα Πάρκ. Απίστευτα και όμως ελληνικά τα όσα μας είπε ο Δήμαρχος Οροπού, Γιώργος Γιασημάκης, καθώς εάν ένα Λούνα Πάρκ διαθέτει άδεια, η Δημοτική Αρχή μπορεί να το σφραγίσει σε περίπτωση κάποιου συμβάντος. Όχι όμως εάν δεν διαθέτει άδεια. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα της Χαλκιδικής και στο θέμα του συγκεκριμένου Λούνα Πάρκ που συζητάμε τώρα. Το Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής δεν υπήρχε άδεια. Οπότε τι εμπλοκή, τι να σφραγίσει ο Δήμος όταν δεν είχε άδεια. Δεν έχει δώσει άδεια ο Δήμος για την αφαιρέσει. Είναι παράνομη επιχείρηση. Ο Δήμος θα το κλείσει ή η αστυνομία. Για πείτε μου, σε ό,τι αφορά τη Χαλκιδική, σε ό,τι αφορά τη δική μας περίπτωση που υπάρχει άδεια, εδώ μπορεί η υπηρεσία του Δήμου να σφραγίσει. Είτε ολικό στην επιχείρηση, είτε μερικό. Όπως έχει πάει η αστυνομία τώρα επειδή υπήρξε συμβάν και έχει σφραγίσει μερικό στην επιχείρηση το κομμάτι που αφορά το όργανο που έγινε το ατύχημα. Ο 29χρονος χειριστής του παιχνιδιού στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπως και ο 58χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, γεγονός που προκαλεί την οργή της οικογένειας και των φίλων του αδικοχαμένου Γιάννη. Ένας νεαρός που βρέθηκε σε μια θέση με ποινικό μητρό και πόσο εισαγγελέας αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο τη στιγμή που πραγματοποίησε ήδη πρώτη φορά το αδίκημα και έφυγε εν ώρα λειτουργίας. Δεν με ενδιαφέρει κανένας αιρετός, κανένας στεφάνι που μας έστειλε χθες η Δήμαρχος, κανένας άνθρωπος ο οποίος εκλέγεται από εμάς και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και παραμένει στη θέση του. Διαβάσαμε χθες ότι άφησαν ελεύθερους τους δύο από το Λούνα Πάρκ, τον υπεύθυνο και τον χειριστή. Και η αργία αυξήθηκε περισσότερο, γιατί θέλουμε άμεσα δικαιοσύνη για τον κολλητό μου. Η μοιραία επιχείρηση είχε αποκλειστεί και από διαγωνισμούς του Δήμου Κοζάνης λόγω ακαταλληλότητας, επικινδυνότητας και λιγμένων πιστοποιητικών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι όπως παρουσιάστηκαν όλα τα έγγραφα και αυτά που δεν παρουσιάστηκαν, δεν μας άφηναν κανένα περιθώριο ώστε να πούμε να κοιτάξουμε κάτι διαφορετικό. Όταν είμαστε κάθετοι, η ασφάλεια των δημοτών προέχει, οπότε ήμασταν αποφασισμένοι. Όλοι στην επιτροπή, γιατί είναι μια επιτροπή. Σήμερα το μεσημέρι βρέθηκε στο μοιραίο Λούνα Πάρκ ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη για να πραγματοποιήσει αυτοψία. Στη Βραζιλία τώρα από θαύμα γλίτωσε μια γυναίκα που καθόταν στο πρώτο βαγόνι σε τρενάκι Λούνα Πάρκ, καθώς λίγα λεπτά αργότερα εκτινάχθηκε από τη θέση της και προσγειώθηκε στις ράγες Χρυσόστομε Λουκά με συνέπεια να τραυματιστεί. Η 37χρονη κάθισε μπροστά στο πρώτο βαγόνι και με το κινητό της άρχισε να βιντεοσκοπεί, την βλέπουμε στο βίντεο. Το τρενάκι αναπτύσσει υψηλές ταχύτητες και κάποια στιγμή θα ανέβει σε μία ανηφόρα, εκεί σταματάει, αργότερα θα κατέβει με δύναμη, με φόρα και θα κάνει μία στροφή στα αριστερά. Εκεί, σε αυτή την απότομη στροφή, η Κάριν Μπόρικ εκτινάσεται από το κάθισμά της, πέφτει πάνω στις ράγες του τρένου και γλιτώνει κυριολεκτικά από θαύμα τη ζωή της, έχοντας όμως τραυματιστεί αρκετά σοβαρά. Η ίδια δήλωσε ότι η μπάρα ασφαλείας, η οποία κλειδώνει τα πόδια, δεν είχε κλειδώσει. Με αποτέλεσμα, η γυναίκα να φύγει απότομα από το κάθισμα, να εκτιναχθεί με τη στροφή του τρένου απότομα αριστερά. Μάλιστα. Ένα ακόμη ελαττωματικό παιχνίδι λοιπόν σε Λούνα Πάρκ, αυτή τη φορά στη Βραζιλία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Οι ελλείψεις σε ιατρικές ειδικότητες στα νοσοκομεία της χώρας έρχονται στο φως της επικαιρότητας όλο και πιο συχνά. Πίσω από τα περιστατικά που καταγράφουν οι δημοσιογράφοι βρίσκονται οι ασθενείς και οι συγγενείς τους που ανησυχούν για την υγεία τους. Οι γιατροί φωνάζουν, ο Υπουργός Υγείας διατυμπανίζει ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θωρακίζεται, ενώ καταγράφονται περιστατικά που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης στη Λέρο συνάντησε την οργή των κατοίκων της Λέρου για την κατάσταση που επικρατεί. Το ρεπορτάζ είναι της Ιωκάστης Αλιφεροπούλου. Κάτοικοι της Λέρου υποδέχονται με αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επισκέπτεται το νοσοκομείο του νησιού. Ο κύριος Γεωργιάδης, διασχίζοντας το πλήθος, προσπαθεί να μιλήσει με κάποιους από τους κατοίκους. Ωστόσο, οι αποδοκιμασίες και τα συνθήματα δεν σταματούν λεπτό. Η υποστελέχωση στις μονάδες υγείας χτυπάει κόκκινο την ώρα που χιλιάδες τουρίστες κατακλείζουν τα νησιά και άλλες τουριστικές περιοχές. Οι ελλείψεις σε προσωπικό καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση και στη Μήλο, με τον διευθυντή που εφημερεύει στο κέντρο υγείας να εκπέμπει κραυγή αγωνίας.
Σήμερα 21 Οκτώβου εφημερεύω στο κέντρο υγείας χωρίς παιδίατρο, καρδιολόγο, ακτινοδιαγνώστη και οδηγό. Πλήρωμα ασθενοφόρου. Παρακαλώ για άμεσες ενέργειές σας. Σε ένα νησί 80 ναυτικά μίλια μακριά από το νοσοκομείο εν μέσω τουριστικής περίοδου, είναι αδύνατη αντιμετώπιση επιγόντων περιστατικών, τονίζει στην επιστολή που κοινοποιεί στους φορείς του νησιού ο διευθυντής του κέντρου υγείας Μήλου, επισημένοντας ότι επιφυλάσσεται για τη νομική και αστική του κάλυψη. Κραυγή αγωνίας και από τους Μολάους, καθώς την εφημερία της 20ης Αυγούστου τα παθολογικά περιστατικά, δηλαδή και τα χειρουργικά, κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία καρδιολόγος και ένα ορειλά. Ήμασταν λοιπόν ουσιαστικά δύο ειδικοί. Από αυτούς τους δύο ειδικούς, ο ένας διατάχθηκε να πάει στη Σπάρτη. Μια περιοχή η οποία είναι επιβαρημένη αυτή τη στιγμή με τουρισμό και επιβαρημένο το δικό δίκτυο, ένα τροχαίο να είχαμε, θα έπρεπε πάλι να είναι κάποιος ειδικός να καθοδηγήσει και τα παιδιά που είναι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου. Ποιος θα καθοδηγήσει αυτά τα παιδιά? Το Υπουργείο δεν ξέρω τι ζει, είπε δεν ξέρω τι ζει, οι διοικήσεις των νοσοκομείων δεν ξέρω τι ζουν. Ο γονιός όμως θα πάει το παιδί του στο νοσοκομείο και δεν θα βρει παιδίατρο. Η οικογένεια που θα πάει τον εμφραγματία και δεν θα βρει καρδιολόγο. Το επίγον το τροχαίο που θα φτάσει και δεν θα υπάρχει χειρουργός. Θα μπορούσε να ήταν ο καθένας από εμάς. Στο μεταξύ, χωρίς μόνιμη παιδίατρο, έμεινε το νοσοκομείο Σάμου, καθώς η μοναδική γιατρός που υπηρετούσε σε αυτό κατέρευσε με συμπτώματα ισχυμικού μετά από 23 ημέρες συνεχούς εφημερίας. Τραγική ηρωνία ότι την προηγούμενη μέρα είχε υποβάλει την παραίτησή της. Από το 2019 έχουν προκηρυχθεί 5 θέσεις ειδικότητας παιδιατρικής, η τελευταία με την προκήρυξη Φεβρουαρίου 2024, εκ των οποίων οι 3 κατέστησαν άγονες, ενώ προσλήφθησαν 2 γιατροί, εκ των οποίων ο ένας παραιτήθηκε 2,5 χρόνια μετά την πρόσληψη. Παρά τις συγκεκριμένες ελλείψεις, στις οποίες ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά, η στήριξη στο νοσοκομείο είναι έμπρακτη. Οι συνάδελφοι λοιπόν της ΜΕΘ που θα κληθούν να καλύψουν τον ιστορικό του, πρέπει να κάνουμε 9 και 10 εφημερίες το μήνα. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει 10-24 ώρα από τη ζωή σου να δουλεύεις και μια τέτοια δουλειά επεύθυνη και δύσκολη. Βίντεο που αναδεικνύει τα μεγάλα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να τα αντιμετωπίσει, ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Facebook ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Διανύουμε τη δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Βασική του δέσμευση, όταν πήρε τα 40 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, που δόθηκαν επί της ουσίας για τη δημόσια υγεία, ήταν ότι θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανταυτού, οι δομές δημόσιας υγείας καταραίουν. Με αφορμή την παραίτηση της παιδιάτρου στο νοσοκομείο Σάμου και ενώ οι αποχωρήσεις στην νοσηλευτική μονάδα πέφτουν βροχή, η διοικήτρια υπέβαλε την παραίτησή της. Συνδεόμαστε με την ιατρική μας συντάκτρια, η Οκάστα Λιφεροπούλου, καθώς σήμερα έγινε γνωστή η τραγική κατάληξη που είχε τουρίστρια στη Μαγνησία λόγω των ελλειπών ιατρικών υποδομών. Τι ακριβώς συνέβη? Το τραγικό περιστατικό αφορά μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία την περασμένη Κυριακή άφησε την τελευταία της πνοή λίγα μέτρα μόνο από το αγροτικό ιατρείο Ανάβρας. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα υπέστη ανακοπή, ωστόσο δεν κατέστη να δεχτεί ιατρική βοήθεια, καθώς το ιατρείο εκείνη την ώρα ήταν κλειστό. Ο θάνατος της τουρίστριας έχει προκαλέσει αναστάτωση και κυρίως οργή στην τοπική κοινωνία, με τον αντιδήμαρχο της περιοχής Αλμυρού να ξεσπά με επιστολή που στέλνει στο διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τις σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στην περιοχή. Όπως αναφέρει, από τον περασμένο Ιανουάριο που διορίστηκε γιατρός, έχει εμφανιστεί μόνο 3 φορές στο χωριό, με το ιατρείο ουσιαστικά να έχει κατεβάσει ρολά και ολόκληρη την περιοχή του Αλμυρού αλλά και την ευρύτερη περιοχή να είναι στην πραγματικότητα υγειονομικά ακάλυπτες. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Οκάστη. Προφυλακίστηκε ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Πειραιά μετά την καταγγελία για βιασμό από 44χρονη συνάδελφό του στην καμπίνα του απορριμματοφόρου που εργάζονταν. Περισσότερα για την υπόθεση θα μας πει ο Μιχάλης Κωνσταντόπουλος. Αθηνά, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης όταν το απορριμματοφόρο έφτασε στο σταθμό του Σχιστού. Εκεί ο 48χρονος, ο οποίος προφυλακίστηκε, φέρεται να βίασε τη 44χρονη συνάδελφό του στην καμπίνα του οχήματος. Η 44χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην υπηρεσία της και αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Ο 48χρονος συνελήφθηκε, μάλιστα η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εξέτασε και το όχημα ώστε να βρεθούν περαιτέρω στοιχεία για αυτόν τον φερόν.
φερόμενο βιασμό που καταγγέλει. Μάλιστα, η γυναίκα, η 44χρονη, καταγγέλει ότι τη βίαζε επί 15 λεπτά ο συνάδελφός της, ο οποίος κρατήθηκε για 2 μέρες στο αστυνομικό τμήμα του Περάματος, οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Πειραιά, όπου αποφασίστηκε η προφυλάκησή του, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από την αστυνομία. Αθηνά. Μιχάλη Κωνσταντόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Να πάμε τώρα στα Γιάννενα και τη σφοδρή νεροποντή που προκάλεσε πλημμύρες σε πολλές περιοχές της πόλης. Η πολιτική προστασία κήρυξε την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σχετικό αίτημα της Δημοτικής Αρχής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται τα Ιωάννινα μετά τη θεομηνία που έπληξε την πόλη με χαλάζι και καταρακτώδη βροχή την περασμένη Κυριακή, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. Το αίτημα υπέβαλε τη Δευτέρα η Δημοτική Αρχή της πόλης με την πολιτική προστασία να το κάνει αμέσως δεκτό. Η σφοδρότητα με την οποία χτύπησε η κακοκαιρία πιστοποιείται και από το γεγονός ότι μέσα σε μισή ώρα έπεσαν 40 από τα συνολικά 60 χιλιοστά βροχής. Απευθυνόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος της περιοχής ανέφερε πως δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αντίθετα από αυτό, και ίσως έχει αυτό πραγματικά έχει μια χιουμοριστική πλευρά, θα έλεγα. Τη Δευτέρα, όπου τα φαινόμενα ήταν σαφώς λιγότερο έντονα, ήχησε το 112 στα κινητά όλων μας και εκδόθηκαν οδηγίες από την πολιτική προστασία. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής, όταν τα Γιάννενα έπληξαν καταρακτώδες βροχές και χαλαζοπτώσεις. Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν, στέγες ξυλώθηκαν από τον δυνατό αέρα, δέντρα έπεσαν στο δόστρωμα, ενώ μια μεγάλη περιοχή έμεινε χωρίς ρεύμα όταν αποκολλήθηκε μια κολόνα της ΔΕΗ. Μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος της περιοχής εξήγησε με τι ισοδυναμεί το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος Ιωαννιτών. Πρώτον, μας δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης των συμπολιτών μας που επλήγησαν από τη θεομηνία και δεύτερον μας δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του Δήμου για παρεμβάσεις αντιμετώπισης αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον. Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή, ο μηχανισμός του Δήμου κινητοποιήθηκε άμεσα, ενώ δεν υπήρξαν βουλωμένα φρεάτια και οι σχάρες έφραξαν από τα φερτά υλικά εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας. Συνδεόμαστε με τον Μιχάλη Κωνσταντόπουλο για να μας πει στα πύρινα μέτωπα που καταγράφηκαν σήμερα, αλλά και τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς για αύριο από την πολιτική προστασία. Μιχάλη, να ξεκινήσουμε όμως με το νέο καμπανάκι κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών που έκρουσε ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Και σήμερα για άλλη μία φορά ο Βασίλης Κικίλιας επέστησε τη μέγιστη δυνατή προσοχή για το επόμενο τριήμερο που έρχεται. Μάλιστα, συνεδρίασε η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς οι συνθήκες που θα επικρατήσουν το επόμενο τριήμερο, αύριο Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, θα είναι ισχυρή άνεμη με μελτέμια άνω των 6-6 ως 8 μποφόρ και αφορούν αρκετές περιοχές της χώρας, όπως θα δούμε αργότερα και στο χάρτη. Όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα, Αθηνά, να έρθουμε πρώτα απ' όλα στο πύρινο μέτωπο της Ρόδου, στην περιοχή Μονόλιθος, όπου ευτυχώς η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη από χθες. Δηλαδή, έχουν μείνει μόνο κάποιες διάσπαρτες εστίες. Παραμένουν στο νησί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων. Αθηνά. Είχαμε όμως και τραυματισμό πυροσβεστών χθες στη Ρόδο. Τρεις πυροσβέστες, πρόκειται για δασοκομάντο στις ΕΜΟΔΕ, τραυματίστηκαν στη μάχη της κατάσβεσης της φωτιάς, έπεσαν σε χαράδρα. Μεταφέρθηκαν και οι τρεις στο νοσοκομείο της Ρόδου. Οι δύο από αυτούς έχουν ήδη πάρει εξιτήριο, είναι καλά στην υγεία τους και ο άλλος αναμένεται και αυτός αύριο να πάρει εξιτήριο. Και να κλείσουμε με το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Μιχάλη. Ναι, είναι στην κατηγορία 4 σε περιοχές όπως η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, περιοχές της Πελοποννήσου όπως η Αργολίδα και η Κορινθία, αλλά και διάφορα νησιά όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος και στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα όπως και τον Εύρο, Αθηνά. Ιδιαίτερη προσοχή για αύριο λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επίθεση τώρα από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχτηκε ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο που έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές. Το πλήρωμα του πλοίου που έμενε ακυβέρνητο Χρυσόστομο Λουκά διασώθηκε από επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Δύναμης Ασπίδες. Πρόκειται, Αθηνά, για μια από τις πιο σοβαρές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων της περιοχής, ελληνόκτητου μάλιστα. Το τάνκερ είχε πλήρωμα 25 ατόμων, 2 Ρώσοι, υπόλοιποι από τις Φιλιππίνες. Μεταφέρει 150.000 τόνου αργού πετρελαίου. Δέχτηκε επίθεση από τους Χούθη, τουλάχιστον 2 επιθέσεις, με
μικρά σκάφη, 77 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της Χουντέιντας στην Ιεμένη που το ελέγχουν οι αντάρτες Χούθη. Το πλήρωμα σώθηκε έπειτα από παρέμβαση και επέμβαση της ναυτικής Ευρωπαϊκής Δύναμης Ασπίδες, η οποία προσέγγισε το πλοίο, επιτέθηκε και σε ένα μικρό σκάφο, σε ένα μη επανδρωμένο σύμφωνα με τις πληροφορίες, μάλλον τον Χούθη προφανώς με εκρηκτικά από αυτά που χρησιμοποιούν για τις επιθέσεις τους. Και το πλήρωμα είναι πλέον καλά στην υγεία του, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Το πλοίο που ήταν ακυβέρνητο έχει εγκυροβολήσει τώρα και η πλοιοκτήτρια εταιρεία λέει ότι έχει μικρές ζημιές. Χρήστος του Μελουκά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η Καμάλα Χάρις και ο Τιμ Βόλτς είναι οι εκλεκτοί των Δημοκρατικών και η τελική απόφαση του Συνεδρίου των Δημοκρατικών που διεξάγεται στο Σικάγο είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως πάμε για εκλογές θρίλερ, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει απτόητος την προεκλογική του εκστρατεία. Εορταστική ατμόσφαιρα και πανηγυρική διάθεση στο συνέδριο του Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος. Η τρίτη μέρα του συνεδρίου θα έλεγε κανείς πως ήταν η μέρα του υποψηφίου αντιπροέδρου Τιμ Βόλτς. Ο 60χρονος Βόλτς, ένας πολιτικός που δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, μέχρι πριν από 15 ημέρες, δέχθηκε το χρήσμα του κόμματος για να είναι υποψήφιος για την αντιπροεδρία της χώρας. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι δεν είχε εκφωνήσει ξανά λόγο μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο, πρόσθεσε ότι ως πρώην προπονητής Αμερικανικού ποδοσφαίρου όμως έχει συνηθίσει να δίνει ενθαρρυντικές ομιλίες. Thank you. Thank you first of all to Vice President Harris. Thanks for putting your trust in me and for inviting me to be part of this incredible campaign. And a thank you to President Joe Biden for 4 years of strong, historic leadership. It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States. Φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε την οικογένειά του που τον παρακολουθούσαν με δάκρυα στα μάτια και φανερό ενθουσιασμό. Hope, Gus and Gwen, you are my entire world and I love you. Ένας από τους πιο αγαπητούς πρώην προέδρους, ο Bill Clinton, ανέβηκε στο βήμα και εκδίασε τον Biden και αναφέρθηκε στον Donald Trump χωρίς να πει όμως το όνομά του. So in 2024 we got a pretty clear choice, it seems to me. Kamala Harris for the people. And the other guy who's proved even more than the first go around that he's about me, myself and I. Το ίδιο και η Νάνση Πελόζη, μια από τις πιο ισχυρές γυναίκες της αμερικανικής πολιτικής, που θύμισε στο κοινό τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο. January 6th was a perilous moment for our democracy. Never before had a president of the United States so brazenly assaulted the bedrock of our democracy, so gleefully embraced political violence, so willfully betrayed his oath of office. Let us not forget who assaulted democracy on January 6th. He did. But let us not forget who saved democracy that day. We did. Το κοινό ξεσήκωσε η τηλεοπτική θρυλική φιγούρα, ο Όπρα Γουίνφρι, που κάλεσε τους δημοκρατικούς και τους ανεξάρτητους ψηφοφόρους να επιλέξουν την κοινή λογική αντί για την ανοησία. We're going to be teaching our daughters and sons about how this child of an Indian mother and a Jamaican father, two idealistic, energetic immigrants, how this child grew up to become the 47th president of the United States. That is the best of America. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει απτόητος στην προεκλογική του εκστρατεία και παρά το γεγονός ότι μόλις πριν λίγους μήνες έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και παρά τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, κατεβαίνει από το προστατευόμενο πόντιουμ και μιλάει με το κοινό που φαίνεται να το απολαμβάνει.
Στη Μέση Ανατολή τώρα, με τις διαπραγματεύσεις για μια εκεχηρία για τη Γάζα να περνάει σε κρίσιμη φάση διαβουλεύσεων, το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στον Παλαιστινιακό θύλακα και τη Δυτική Όχθη. Την ίδια ώρα, η Χεσμπολά κλιμακώνει τις πυραυλικές επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να δηλώνει έτοιμος για ένα νέο πολεμικό μέτωπο. Εντείνει τις πολεμικές επιχειρήσεις το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας σε μια ακόμα κρίσιμη καμπή του πολέμου και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις προσπάθειες για την επίτευξη μιας εκεχηρίας. Η κατοικία στην πόλη της Γάζας εξαφανίζεται. Λίγο πιο μακριά σχολείο δέχεται και αυτό Ισραηλινό χτύπημα. Από το πλήγμα υπάρχουν 3 νεκροί, λένε παλαιστινιακές πηγές. Ο Ισραηλινός στρατός έχει δώσει νέες εντολές εκένωσης πολλών ακόμα περιοχών σε ολόκληρη τη λωρίδα της Γάζας. Ο ξεριζωμός είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Ξεριζωμός για ανθρώπους που ήδη έχουν χάσει τα πάντα, ξεριζωμός για ηλικιωμένους που με δυσκολία μπορούν να περπατήσουν. Η εκένωση στη Χαν Γιούνις της Γάζας επηρεάζει τουλάχιστον 100.000 αμάχους. Over the past days, new evacuation orders have been issued, affecting over 100,000 people that have been pushed out now of Khan Yunis and Deir Hamala area. Μέσα σε ένα 24ωρο από τις Ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 50 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους και παιδιά. Με τον νεότερο απολογισμό θυμάτων να ξεπερνάει τους 40.200 νεκρούς. Το Τελ Αβίβ εντείνει τις επιχειρήσεις του και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στον προσφυγικό καταβλισμό του Λκράμ επιχειρούν στρατιωτικές μπουλντόζες και θωρακισμένα. Με παλαιστινιακές πηγές να αναφέρουν 3 νεκρούς από επίθεση σε κατοικία. Η νέα κλιμάκωση δεν αφορά μόνο το μέτωπο της Γάζας. Τα τελευταία 24 ώρα η Χεσμπολά έχει εντείνει τις πυραυλικές της επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Ένας πύραυλος έπληξε σπίτι στα υψίπεδα του Γκολάν, τραυματίζοντας ένα άτομο. Το Τελ Αβίβ απαντά με βομβαρδισμούς όλο και πιο βαθιά στο έδαφος του Λιβάνου, δεκάδες χιλιόμετρα μέσα από τα σύνορα. Είμαι εδώ στο ψήσι Χελ Αβίβ και για να λάβουμε μικρόβ על ההכנות שלנו מול איומים קרובים ורחוקים כאחד. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אין בהגנה ואין בהתקפה. Οι διπλωματικές επαφές για μια εκεχηρία συνεχίζονται. Πληθαίνουν όμως τα δημοσιεύματα που βλέπουν ένα deal να απομακρύνεται. Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι οι όροι του Ισραήλ αλλάζουν από τα συμφωνημένα, ιδιαίτερα στο ζήτημα της παραμονής Ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα κατά την εφαρμογή της συμφωνίας. Η μπάλα βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ουάσιγκτον για το αν θα καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και της Αιγύπτου, που έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για μια νέα ανάφλεξη στα σύνορά της, εάν και η τελευταία αυτή προσπάθεια για ειρήνη καταρρεύσει. Και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Παρασκευή θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, με πιθανότητα για λίγες μπόρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, τοπικά ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές. Πιο αναλυτικά, ο καιρός στη χώρα θα είναι γενικά αίθριος και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλες τις περιοχές, με μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και στα βόρεια και κεντρικά ορεινά τμήματα υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν κατά τόπους μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα περισσότερα υπηρετικά τους 36 με 38 βαθμούς και στα δυτικά κατά τόπους και τους 39 βαθμούς και στα νησιά τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τη Νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ.
Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Αττικά. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.